τις τελευταίες διαβουλεύσεις για να εξασφαλιστεί απαραίτητη πλειοψηφία στη Βουλή για έγκριση του αναθεωρημένου προϋπολογισμού κάνει η κυβέρνηση. Η χθεσινή ανακοίνωση της αλληλεγγύης ότι οι θετικές ψήφοι των δύο βουλευτών του κινήματος στην Ολομέλεια της Πέμπτης δεν θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένες θορύβησαν το Προεδρικό και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επικοινώνησε το πρωί τηλεφωνικώς με την κυρία Θεοχάρους. Η αλληλεγγύη θα ξεκαθαρίσει τη θέση που θα τηρήσει στην αυριανή συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου, αναμένοντας τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορούν το θέμα των εκποιήσεων. Και δεν πρόκειται να πάρουμε κάποια απόφαση ανεύθυνη. Εμείς δεν έχουμε εμπλακεί σε συζήτηση σε δούνε και λαβεί. Όλα αυτά τα οποία ακούμε σήμερα ότι είναι επιτυχίες γιατί κάποιοι άλλοι έκαναν πιο καλές διαπραγματεύσεις ήταν μέσα στις θέσεις που είχαμε θέσει από την πρώτη μέρα. Αύριο συνέρχεται επίσης στο πολιτικό γραφείο της ΕΔΕΚ και η απόφαση που θα λάβει αναμένεται να κρίνει σε μεγάλο βαθμό την τύχη του αναθεωρημένου προϋπολογισμού. Ο βουλευτής Λευκωσίας του κινήματος Κωστής Ευσταθίου στην εκπομπή του Αντένα Μέρα Μεσημέρι ξεκαθάρισε ότι θα σεβαστεί απόλυτα τις αποφάσεις που θα λάβουν τα συλλογικά όργανα του κόμματος. Η θέση μου θα είναι ξεκάθαρη, θα είναι και θα δημοσιοποιηθεί αν χρειαστεί, αλλά από εκεί και πέρα τις αποφάσεις του κινήματος τις παίρνουν τα συλλογικά όργανα και όχι, και όχι μεμονωμένα. Την αδύρυτη ανάγκη ψήφισης του προϋπολογισμού για να αποφευθούν περιπέτειες υπογραμμίζει ο ΔΣΥ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νίκος Στορναρίτης δήλωσε ότι ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός συμπεριλαμβάνει τις μεγαλύτερες κοινωνικές παροχές από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρώτα οι πολίτες, η υγεία μας και η στήριξη της κοινωνίας. Και αυτός ο προϋπολογισμός κάνει πράξη αυτό το τρίπτυχο. Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, χρήσιμη για την πατρίδα, είμαστε όταν συνδράμουμε θετικά. Η ψηφοφορία της Πέμπτης πάντως δεν αποκλείεται να κριθεί ακόμα και στη μία ψήφο.